υποτελείστο για τον Μανούλ, λέτε πρόβλημα. Είστε υποτελείς, κύριε. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς, Ζανέλη, είστε υποτελείς των Γερμανών, τελεία και παύλα. Και εδώ πέρα πολιτικά. Βιάζομαι εγώ να λύσω τον νόμο Μακεδονία. Βιάζεται κανένα, Γιώργο, βιάζεσαι εγώ. Σε βιάζεται μαζί να λύσω τον νόμο Μακεδονία, θα το δώσεις. Βιάζεσαι, έχεις πρόβλημα. Τι τον νοιάζει τον Γιώργο, τον Νικολαλίτη εδώ και τον Έλληνα, εάν τα Σκόπια βιάζονται. Δεν μας νοιάζει. Δεν βιαζόμαστε. Και 25 χρόνια αυτών πεθαμένων τον Ίνιτς, γιατί τον έχουμε μεσολαβητή. Ποιος τον έχρισε μεσολαβητή τον υπάλληλο του Σόρος. Για πείτε μου, ποιος, ο ΙΕ, ποιος ο ΙΕ, Αμερικανίνα από πίσω. Ποιο κοροϊδεύεται, μωρέ. Να τσακιστεί και να φύγει ο ανθέληνας κύριος Νίμιτς, να πάει στο... Να μην πω κανένα κουβέντα, γιατί τον βλέπω και μου γυρνάνε τα μυαλά. Αυτός ήταν τυπώσει στιγμή, ήταν υπέρ του Σκοπίου. Ωραία μεσολάβηση. Σαν στιγμή για τη σχέση στην Ελλάδα. Στείλεις το κοράκι σου, κάνει τον αγώνα όπως θέλεις. 5 γκολ στο δεύτερο, 3 στην άμυνα. Έτσι είναι ο Νίμιτς. Τον έχει στήσει ο πρόεδρος, ρε. Μπράβο με τον Πάπη, τον κάπω εσύ. Τον έχουν στήσει οι Αμερικανοί, ρε. Αυτή είναι ο πρόεδρος. Τώρα τελευταία ακούω, θα έχω ξεκαθαρίσει και τον Μάζη, αν δεν κάνω λάθος, κάτι για την Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε κύριε, αυτά τα παραμυθάκια κύριε Μάζη μου είναι αγάπη μου. Κομμένα. Διότι αν μιλάτε για Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία με ομόσπονα κράτη, κύριε Μάζη μου, έχουμε θέμα. Διότι η Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία με δύο ομόσπονα κράτη, Αττικά, Ηλίρια και Ανατολικά, η Δημοκρατία της Μακεδονίας, το ίδιο πράγμα είναι, κύριε Μάζη μου. Όταν το διαλύσει το μόρφωμα, κύριε Μάζη μου, τα επόμενα χρόνια, θα διαλυθεί πολύ σύντομα, τότε θα μείνει η Μακεδονία, κύριε Μάζη μου. Καταλάβατε. Διότι αν αναγνωρίσουμε Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία με δύο ομόσπονα κράτη, μετά από δύο χρόνια να διαλυθούν, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Το Μακεδονία το αναγνώρισε. Δηλαδή, μήπως πιάνεστε κορόιδα κι εσείς, ακόμη και οι ειδικοί κάνουν λάθη, θα μου πείτε. Ναι, δεν κάνω λάθη. Λοιπόν, και να το πω ευθέως για να το καταλάβετε αυτό. Γίνεται η Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία με δύο ομόσποδα κράτη. Το διαβατήριο που θα έχει ο Αλβανός, όχι αυτό, αυτό το διαβατήριο, θα λέει μέσα Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία, εθνικότης, παιδιά, αλλάξει για να δείτε το κάθε φορά. Εθνικότης Αλβανική ή Μακεδονική. Αυτό θα λέει, δεν λέει. Άρα έχει αναγνωρίσει το μακεδονική εθνικότητα. Το καταλάβατε, κύριε Μάζη μου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι το εθνικό τη είναι σημαντικό. Και όταν του διαλύσουν, το εθνικό τη μένει με το Μακεδονία μαζί. Πάει πακετάκι. Λοιπόν, το ξεκαθαρίζω. Λύση είναι μία. Λύση είναι μία. Καμία Μακεδονία πουθενά. Μόνο η Ελλάδα. Ή μη λύση. Δεν μας διαφέρει ή σύνορα με τη Σερβία για να μην υπάρχει πρόβλημα με τη Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και ήμουν ο μόνος που το είπα στο Skype, τόλμησα, που το είπα, με την ομόδοξη Σερβία μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το είπα. Στον Τζούρο. Και με ζαλίστηκα να αλλάξει, δεν πάνε κάτι, δεν παιδί μου. Πόλεμο. Πόλεμα και Τζούρο, δεν πάει. Δεν θα πάρουν τα όπλα να πολεμήσουμε. Τους τραγκαλίζουμε οικονομικά, ρε παιδί μου. Τι κάνουμε τώρα, οικονομικός πόλεμος. Του κάνω να πεινάσουν λίγο. Να κρυώσουν το χειμώνα, ειδικά μα του κρύσει το πετρέλαιο από τα ΕΛΠΕ του Λάτσι. Ελλάδα ο Λάτσι, μεγάλο Έλληνα. Ποιο Έλληνα πεθαίνει. Του κόβει λοιπόν την ροή του φυσικού αερίου, του κόβει το πετρελάκι, του κάνει και διακοπέ τεχνικέ. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, τεχνικέ διακοπέ θα γίνουν. Να ζοριστούν, να γεμίσουν αιμορροίδε από το ζόρι και να δούμε μετά εγώ πώ τεχνάνε και το όνομα και πώ δεν πάνε να βλέπουν δεσπότη και τον λένε Παναγιώτη. Κατάλαβες κύριε Γραμμένο. Τελεία και παύλα. Και επειδή μιλάμε για δεσπότες, να πάμε στα γραφεία μας στον Πειραιά. Ήταν εκεί ο εκλεκτός μου φίλος ο κύριος Πλαστήρας, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ καλή δουλειά, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, ο Βαλμάς και οι υπόλοιποι, ο Τσιτούρης, μην ξεχάσετε κανένα, ο Φραγκιουδάκης, ο γιατρός, γιατρέ, να σε καλά. Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, Καρακατσάνης. Να δούμε λοιπόν ένα βιντεάκι αν υπάρχει παιδιά. Ήταν εκεί ο Μητροπολίτης ο Γερόντιος. Τώρα πήρε το σέβομαι, σεβασμό.